Μάρκος Μπέριτς το 22 από την assist δεύτερη στο πρωτάθλημα του Villafañes. Ο Μπέριτς πέτυχε το 8ο γκολ στο πρωτάθλημα και έβαλε μπροστά τους πράσινους. Εδώ είναι τελευταία φάση με Μαρινάκη και Epstein. Ο ΑΟΚ ισοφάρισε στο 21ο λεπτό από την αλλαγή παιχνιδιού του Τουαλά. Ο Epstein με μια πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια πέταξε την μπάλα μπροστά, απέφυγε το Μαρινάκη και νίκησε τον Βλαχοδήμο για το 1-1. Η Κρίκυρα που παρουσιάζει το γνωστό, σταθερό και αρκετά καλό ανασταλτικά αγωνιστικό της πρόσωπο όταν αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο, έχει περιορίσει σημαντικά τους κινδύνους απέναντι στον Παναθηναϊκό που βγήκε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, είχε μεγαλύτερη ενέργεια και τις περισσότερες μονομαχίες στο πρώτο 20 λεπτό. Τα πράγματα άλλαξαν με τον γκολ της Κέρκυρας. Εκείνη πήρε μέτρα στο γήπεδο και κέρδισε τις μονομαχίες στο δεύτερο μισό του πρώτου ημίχρονου. Εδώ είναι 1-0 με τον πολύ όμορφο πλασέ του Μάρκους Μπέρ από την ασίστ του Villafañes. Πολύ όμορφα γκολ και τα δύο. Και πολύ ωραία η αντίδραση που έπιασαν οι συνάδελφοι στην Αττική από τον Ζουνίδη. Και η ισοφάριση με τον Τουαλά να αλλάζει ωραία το παιχνίδι. Ο Epstein με το κοντρόλ αποφεύγει το Μαρινάκι. Πολύ όμορφη προσπάθεια και εκτέλεση για το 1-1 από τον Ντένις Epstein. Η ισοφάριση της Κέρκυρας στο 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Αναμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Σε ισορροπία οι ομάδες. Σε όλους τα λέγανε στους τομείς του παιχνιδιού. 4 τελικές, 2 στο στόχο για την Κέρκυρα, 3, 2 στο στόχο για τον Παναθηναϊκό.